Καλό σας μεσημέρι. Μια πολύ δύσκολη Παρασκευή ξημέρωσε σήμερα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Σάκη Μπουλά. Ο αγαπημένος όλων μας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης όλων μας, έχασε τη μάχη για τη ζωή. Πάλευε αξιοπρεπέστατα εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τελικώς σήμερα το πρωί η ασθένεια τον νίκησε. Γίνεται μόλις 60 ετών, πάρα πολύ γρήγορα θεωρώ. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην τέχνη, έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα, πολύ γέλιο, πολύ χαρά σε όλους μας, και όχι μόνο βέβαια, γέλιο και χαρά. Δυστυχώς όμως τον νίκησε η ασθένεια και δεν είναι πια κοντά μας. Θέλω να καλωσορίσω τον αγαπημένο φίλο του και συνεργάτη του επισειρά ετών, τον βουλευτή Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Παύλο Χαϊκάλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαϊκάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λαμπίδη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Η Νανά Παλετσάκη, καλή συνάδελφος, είναι κοντά μας επίσης. Καλό μεσημέρι, Νανά μου. Καλό μεσημέρι σε όλους μας, Χριστίνα. Και η Νανά μας, φυσικά. Κύριε Χαϊκάλη, θέλω μια πρώτη κουβέντα. Καλημέρα. Από εσάς, για να ξεκινήσουμε και να πούμε και σε αυτά που έχουμε ετοιμάσει και να έχουμε και όλους τους καλεσμένους. Τι να σας πω τώρα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρισκόταν αυτή η στιγμή να μιλάω για το Σάκη με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια κατάσταση. Από το πρωί που το έχω μάθει αισθάνομαι ένα κενό. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Έρχονται φλάς σε επανάληψη όλες οι στιγμές που έχουν περάσει μαζί. Στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες μέσα μας, γιατί ήταν μια σειρά που δεν σημάδεψε μόνο το κοινό, σημάδεψε και εμάς τους ίδιους που παίζαμε. Γιατί θυμάμαι την καθημερινότητά μας, από τις πλάκες που γινόντουσαν, από το κέφι που υπήρχε, από όλη αυτή τη ζωντάνια του Σάκη που του άρεσε να τον πειράζουν και να πειράζει, τις στιγμές του αυτοσχεδιασμού που κάναμε μέσα στο 50-50, το χαμόγελο του Βασίλη που άλλες φορές μας μάζευε, του Θωμόπουλου, του σκηνοθέτη μας, που άλλες φορές μας μάζευε, άλλες φορές μας άφηνε, και έναν άνθρωπο, εγώ θα έλεγα ένα παιδί με μουσι. Ένα παιδί, στην κυριολεξία ένα παιδί με μουσι, που πραγματικά χαιρότανε, ερχότανε με πολύ χαρά για το γύρισμα. Του λέγανε πολλές φορές δεν κουράζεσαι, αν έχεις και το μαγαζί και τα λοιπά. Δεν τον γέμιζε, τον γέμιζε παρέα. Και απόδειξε ότι μέχρι και τελευταία στιγμή, πραγματικά μέχρι τελευταία στιγμή, δεν το έβαζε κάτω και δούλευε. Και βεβαίως και οι συνεργάτες του. Όχι, ναι. Μέχρι τελευταία στιγμή το πάλευε. Δηλαδή στην ουσία έλειψε. Ειδικά στο μαγαζί που δούλευε, ναι. Ναι, Ακτή Πειραιώς που ήταν η τελευταία. Με τα και το Γιάννη και τη. Ήταν το Γιάννη Ζουγανέλη και τα παιδιά ήταν, πώς να σου πω, ήταν άρρηκτα δεμένοι, γιατί ήταν πολύ και πιο σημαντική βέβαια η σχέση τους, γιατί είχαν χρόνια ζωής μαζί. Εμάς 40 ήταν χρόνια φιλίας. Ουσιαστικά, ναι βέβαια. Εμάς ήταν πολύ λιγότεροι, αλλά σημάδεψε τις καρδιές μας. Ναι. Ολονών. Πάντως, και αυτό υπήρχε που μια ευαισθησία και εκείνο που γνώρισα στο Σάκη είναι ένα άνθρωπο με μια ψυχή και με κρυφά σημεία που δεν τα ξέρει κανείς και δεν μου επιτρέπεται να τα βγάλω. Όσοι, αν μπορούν, κάποιοι θα τα πούνε. Αλλά ο τρόπος που αγαπούσε τον συνάνθρωπο ήταν μοναδικός. Και αθόρυβα έκανε κινήσεις, βοηθούσε χωρίς κανείς να το ξέρει και ήταν κάτι το οποίο μας είχε μαγέψει όλους. Τη δύναμη της ψυχής του δηλαδή ήταν κάτι το οποίο μας μάγεψε. Ήταν ένας άνθρωπος, το έλεγα και στα παιδιά λίγο πριν, θα μπορούσα να πω, με μεγάλη διεισδυτικότητα στον κόσμο, ακόμα και αν δεν τον γνώριζες προσωπικά. Και έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την είδηση του θανάτου την άκουσα το πρωί εδώ παρακολουθώντας τον Δημήτρη και τον Βασίλη στο πρωινό του Sky. Βλέποντας λοιπόν από κάτω τον τίτλο «Έφυγε ο Σάκης Μπουλάς», ήταν ο σύζυγός μου και μου λέει «Πέθανε ο Σάκης Μπουλάς», του λέω «Ναι», και αμέσως βούρκωσε. Δεν τον ήξερε. Αλλά αυτό που εισέπρατε, όσες φορές τον είχε δει, είχε τύχει να συναντηθούν κάποια στιγμή στο παρελθόν, πόσο όμως είχε περάσει μέσα του, πόσο τον είχε εντυπωσιάσει, πόσο τον είχε αγγίξει αυτή η προσωπικότητα που λέγεται Σάκης Μπουλάς, σε βαθμό. Αυτή η τρέλα που έβγαζε ο Σάκης, αυτή η τρέλα που έβγαζε ο Σάκης, που ήταν ο φαινόμενος κανείς ότι θα είναι ένα σχήμα άνθρωπος, σας πληροφορώ ήταν πολύ οργανωμένος, ήταν πολύ καλυμμένος με μια αθωότητα πραγματική δηλαδή. Δεν ήταν αυτή η τρέλα, το έβγαινε υποκριτικά, έβγαινε στο τραγούδι, έβγαινε στην πλάκα, έβγαινε στην παρέα. Yeah. Αλλά μέσα του ήταν ένας στοχευμένος άνθρωπος, ήξερε πολύ καλά τι ήθελε, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Και ήταν πάνω απ' όλα παιδί. Αυτό δηλαδή ότι και αυτή η αμεσότητα πέρναγε στον κόσμο, αυτό μάγευε. Αυτό ουσιαστικά. Η απλότητά του και η αμεσότητά του. Ναι, ναι, ναι. Χριστίνα μου. Ναι, ναι, ναι. Να μην μιλήσει με κακό λόγο για κάποιον, πάντοτε ήταν διακριτικός, πάντοτε ήταν
με ένα χαμόγελο και μια καλή κουβέντα. Πάντοτε έλεγε: εντάξει, ρε παιδιά, μην μένουμε σε λεπτομέρειες. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Δεν του άρεσε να κολλάει σε κάποια θέματα. Όταν κάτι τον ενοχλούσε ή τον σιωπούσε, χωρίς να το βάζει μέσα του όμως, αλλά το προσπέρναγε. Επιτρέψτε μου, κύριε Χαϊκάλη. Και αυτό που έκανε και τη δουλειά του και τους ανθρώπους. Κύριε Χαϊκάλη, επιτρέψτε μου μία κουβέντα από την συνάδελφα την Άννα Παλετσάκη για να περάσουμε στο πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Στη συνέχεια αυτών που είπε ο Παύλος, θέλω να πω ότι είναι αδύνατον για τους μεγάλους διαμορφωτές, τους καλλιτέχνες και τους ηθοποιούς να μιλήσω σε παρελθόντα χρόνο. Έχετε εξασφαλίσει το δικαίωμα στην αθανασία. Γιατί στις καρδιές όλων υπάρχετε και θα υπάρχετε. Και ο Σάκης Μπουλάς για μένα δεν θα μπορώ ποτέ να μιλήσω σε παρελθόντα χρόνο, διότι είναι παρόν. Και επίσης θέλω να κρατήσουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αισιόδοξο και μας το έστειλε ως μήνυμα, το μεγάλο ταλέντο του να είναι πολεμιστής. Και αυτό όλοι το γνώρισαν από κοντά, λιγότερο από κοντά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσει και ως μήνυμα σε όλους αυτούς που μας βλέπουν. Πάμε στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε. Κάτι σαν φασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Αγαπημένος καλλιτέχνης που μπήκε στις καρδιές μας από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, αλλά και από τις μουσικές σκηνές, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Περισσότερο φίλος ήταν, αλλά δυστυχώς φεύγουν οι άνθρωποι γιατί είναι ατόφιοι. Θυμήστε τον και έτσι όσο μπορείτε. Γεννημένος στο Κιλκίης, αλλά και με καταγωγή από τον Πειραιά. Ο Σάκης Μπουλάς δεν ήταν μόνο ηθοποιός, αλλά παράλληλα συνθέτης και τραγουδιστής με μεγάλες επιτυχίες στην πορεία του. Ακολούθησε έναν δρόμο γεμάτο τέχνη και δημιουργία, συνεπής με τα πιστεύω του και φέροντας πάντοτε τον τίτλο του μικρού παιδιού. Ήταν ο ωραιότερος συνεργάτης που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γλυκός, υπέροχος, ήταν χαρά κάθε γύρισμα μαζί του. Και εγώ πάντοτε τον μάλωνα γιατί κάπνιζε. Θυμάμαι πόσο είχε βοηθήσει την πρώτη του γυναίκα που είχε χωρίσει και παρόλα αυτά ήταν άρρωστη και είχε εξοδέψει όλα τα χρήματα για να τη βοηθήσει. Εγώ είχα, τι να σας πω, καταγοητευτεί από αυτόν τον άνθρωπο. Τζορτζ και Μπραντ. Ατζελίνα, τι έγινε. Τι εσείς έγινε, σε. Μπορεί να είναι η φραλιά μου. Γιατί χόρευες το σώμα. Έδωσε ένα μεγάλο αγώνα. Πολύ καιρό τώρα. Όλοι οι φίλοι του ήταν κοντά του. Προσπαθούσαμε να τον ενισχύσουμε, να ξέραμε ότι θα φύγει, να φύγει όσο δυνατόν πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος. Εγώ το βέβαια την Τρίτη το βράδυ, για τελευταία φορά, είναι φίλος μου και μου λείπει πολύ και θα μου λείπει πάντα. Παρέα με πιστούς φίλους έγραψαν νέες σελίδες στο μουσικό χάρτη με τις αλυσμόνητες εμφανίσεις στο Αχ Μαρία στα Εξάρχεια, όπου για 10 χρόνια λειτουργήσε μια παρέα με ανατρεπτικότητα, χιούμορ και αγάπη. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο περίπου. Και είχαμε την ελπίδα ότι θα κρατήσει για πάντα, ρε παιδί μου, γιατί στην αρχικά λέγανε κάτι για κάποιο ένα μήνα, δύο μήνες και πέρασε ένας χρόνος, ας πούμε. Ήταν έτσι δυνατό, ρε παιδί μου, παιδί, ο Σάκης δυνατός. Ένα καρδιακό επεισόδιο το 2004 και η τελευταία μάχη του με τον καρκίνο απέδειξε ότι ήταν ένας αγωνιστής που δεν το έβαζε κάτω. Ενώ μέχρι το τέλος φανέρωσε την αγάπη και το πάθος του για τη τέχνη, συμμετέχοντας με τους αγαπημένους του, Ζουγανέλη, Μαχαιρίτσα και Σαββόπουλο. Με μένα ξεκίνησε το 1974 και αυτή η συνεργασία κράτησε σχεδόν 10 χρόνια. Ο Σάκης στην εποχή εκείνη ήταν ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Σε σημείο θυμάμαι το 1980 στη Βιέννη η διευθύντρια της όπερας εκεί τον παρακάλεσε να μείνει στην Αυστρία. Ο Σάκης ήταν κυριολεκτικά ένα μεγάλο παιδί. Ήταν πολύ αγαπητικός τύπος. Ήτανε της αυτοθυσίας,
ήταν της τρυφερότητας των συναισθημάτων. Όταν πήγα και τον είδα σπίτι του πριν από λίγους μήνες αφού είχε αρρωστήσει, πήσαμε ώρες και ο τρόπος που μου μίλησε για την αρρώστια του ήταν απίστευτος. Ήταν δηλαδή τόσο ψύχρεμος και τόσο θαραλέος και τόσο δηλαδή ήταν σαν να βγάζει τη γλώσσα σε αυτό που έρχεται, που έφυγα με συναισθήματα αφενός τρυφεράδας και αφετέρου θαυμασμού για τον Μπουλά, γιατί στην κρίσιμη στιγμή στάθηκε όρθιος. Ένας ακόμα σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης αφήσε πίσω του πολλά να θυμόμαστε και να θαυμάζουμε. Ο Σάκης Μπουλάς. Είναι μεγάλη θλίψη. Είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί είναι ένα κενό το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικατασταθεί. Και αυτό είναι. Και ακριβώς. Είναι αυτό που είπε και η Νανά πριν, πολύ εύστοχα, Νανά μου, ότι όλοι εσείς είστε αθάνατοι για μας. Έχετε γράψει την ιστορία σας. Είστε κεφάλαιο ολόκληρο για τον πολιτισμό, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τη χαρά μας. Εκείνο, επειδή το 50-50 θα συνεχίζει να παίζεται και να μεγαλώσει γενιές με γενιές, γιατί το βλέπω ότι είναι, ότι το μέλλον του ανήκει στο 50-50 και σε αυτή τη σειρά, εκείνο που θα έπρεπε να, όταν θα γελάνε κάποιοι, τουλάχιστον κάποιος να τους εξηγήσει ότι αυτό το παλικάρι μέσα με τα μουσια είχε μια απίστευτη καρδιά, μια απίστευτη ψυχή που έκανε πράγματα που δύσκολα μπορεί να τα κατανοήσει κανείς. Αυτό που ανέφερε η Κάρμεν Ρουγκέρι πριν ήταν μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Είναι ένα από αυτά τα οποία συζητάγαμε. Το θέμα της πρώην γυναίκας του και το πώς αντιμετώπισε την κατάσταση, που δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Και εκεί ανακαλύπτει κανείς το μεγαλείο της ψυχής αυτού του ανθρώπου. Αυτό όμως, Παύλο μου, πέρασε στον κόσμο. Πέρασε στον κόσμο και περνάει στον κόσμο. Στον κόσμο περνάει πάντοτε η αλήθεια, Νανά μου, να το ξέρεις. Εάν κάτι για το οποίο εμείς ηθοποιοί που μένουμε και δουλεύουμε και συνεχίζουμε και κάνουμε πράγματα, είναι ότι το μόνο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο είναι με την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια της ψυχής μας που βγαίνει και υποκριτικά, βγαίνει στο τραγούδι, βγαίνει στην τέχνη, οπουδήποτε αλλού, είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μεγάλη η δύναμή σας να διεισδύεται στο κοινό όταν αυτό το οποίο υποκρίνεστε εντός εισαγωγικών βγαίνει από την ψυχή σας. Και τόσο εσύ όσο και ο Σάκης, τον οποίο αναφερόμαστε σήμερα, το έχετε κερδίσει. Εξαιρετικά αγαπημένοι άνθρωποι. Ελένα, θα μου επιτρέψει να πάμε στον φύλακα αγγελό του, έτσι, όλο αυτό το τελευταίο χρόνο, που δεν είναι άλλη από την Αλεξάνδρα Ούστα. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζεις έναν άνθρωπο στις δύσκολες στιγμές του. Εσύ το έχεις κάνει αυτό. Ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τον εαυτό του. Αυτό που κάνω εγώ, που εσύ μου λες, το κάνω για να είμαι κι εγώ καλά. Είμαι καλά με αυτό που κάνω και γουστάρω πολύ. Ο καθένας από εμάς έχει στην οικογένειά του, στον περιγύρο του, στο φιλικό του περιβάλλον, κάποιο άνθρωπο που έχει κάποιο πρόβλημα. Είτε αυτό είναι ψυχολογικό, είτε αυτό είναι σωματικό. Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τρόπους που η ζωή τα φέρνει, έτσι που βρίσκεις τη δύναμη να τα αντιμετωπίσεις. Θα ήθελες να παντρευτείς? Αυτή τη στιγμή που με ρωτάς δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι. Όταν είναι να γίνει κάτι, αν θα γίνει, θα γίνει σωστή στιγμή. Η διαφορά ηλικίας μπορεί να είναι εμπόδιο σε μια σχέση? Εξαρτάται ποιον έχεις απέναντί σου. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απενοχοποιημένος, δεν έχει κόμπλεξ και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Μια πολύ όμορφη σχέση, κύριε Χαϊκάλη, εσείς πιθανότατα θα την είχατε ζήσει και πιο κοντά από ότι εμείς, εκτός από την... Ναι, με την Αλεξάνδρα είχαμε γνωριστεί στο Τζίτζικα με τον Μέρμικα. Μετά εξελίχθηκε η σχέση αυτή με το Σάκη, είναι ένα πολύ καλό παιδί και πραγματικά χαίρομαι, γιατί πραγματικά ήταν μέχρι το τέλος δίπλα του και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά το να είσαι δίπλα στο Σάκη, είναι μια μεγάλη ιστορία. Βέβαια. Στο ξεκίνημα της κουβέντας μας μιλήσαμε και για τον Γιάννη Ζουγανέλη. Αναφερθήκατε στο Γιάννη Ζουγανέλη και στην βαθιά φιλία 40 ετών, έτσι, που είχαν οι δυο τους. Ο Γιάννης Ζουγανέλης πριν από τρεις ημέρες περίπου φιλοξενήθηκε από την Ελένη Μενεγάκη, στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Μίλησε για τον Σάκη Μπουλά και είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Όταν συζητούσαμε με τους συναδέλφους αν πρέπει να κόψουμε αυτό που λέμε στη γλώσσα μας τη φέτα αυτή για να την προβάλλουμε, χτες συγκεκριμένα, συμπτωματικά, δεν ήθελα,
Γιατί θεωρούσα ότι είναι τόσο δικό του κομμάτι του Σάκη Μπουλά, όσο αγαπημένος και να είναι, όσο δικός μας και να είναι. Δεν με ενόχλησαν αυτά που είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης, απλά κάπως μου φάνηκαν, κάπως μου χτύπησαν. Αλλά παρακαλώ τώρα να τον ακούσουμε. Κινήσατε με τον φίλο σου, τον πολύ στενό σου φίλο. Αδελφικός φίλος. Αλλά στην πορεία έφυγε από το πρόγραμμα, για λόγους υγείας το έχουμε διαβάσει. Να πω τι γίνεται. Με τον Σάκη έχουμε συμβιώσει. Πιο πολύ έχω ζήσει με τον Σάκη παρά με τον αδερφό μου, τον Αντώνη. Ενώ ότι έγινε αδερφική η σχέση. Πότε ξεκινήσατε να κάνετε παρέα και να δουλεύετε μαζί? Τι να σου πω. Η δουλειά σας έφερε δεν κοντά το πιστεύω. Και κάνατε και κολλήσατε. Ναι, δεν το πιστεύω. Πότε, από πότε? Λέω εγώ τώρα πριν 40 χρόνια. Έλα μου, ρε Γιάννη. Και μου φαίνεται αστείο που το λέω, δεν το πιστεύω. Ο Σάκης λοιπόν τώρα παλεύει με το στένος του. Στη διάρκεια των προβών είδαμε ότι η ενέργεια που κατέθετε δεν του έκανε καλό. Και τον έριχνε, οπότε είπαμε να σταματήσει. Τώρα ισορροπεί πολύ δύσκολα με τη ζωή. Πάρα πολύ δύσκολα. Άρα είναι πολύ άσχημο. Ναι, ισορροπεί πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στους ανθρώπους. Το ότι κρύβουμε μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω ποτέ. Σέβομαι όμως τον αδερφό του, τον Νίκο, την κοπέλα του. Είναι σε μια φάση που το παλεύει, είναι δεν τον έχω ξαναδεί πιο γλυκό, είναι πάρα πολύ γλυκός. Γνωρίζει? Ναι, γνωρίζει. Βεβαίως γνωρίζει και είναι πολύ τρυφερός, πολύ γλυκός. Μόνο που ξέρεις καμιά φορά η φθορά, όταν την βλέπεις στον άλλον, ξεχνάς ότι εν δυνάμει μπορεί να είσαι και εσύ αυτός κάποια στιγμή. Και αυτό συμβαίνει και με τη ζωή. Λέω, παίρνεις δύναμη από την αδυναμία του άλλου. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Σκέψω ότι αποφεύγω πολλές φορές να πάω να τον δω. Γιατί δεν μπορώ, αποφεύγω τον πόνο. Δεν θέλω να φανώ εγώ ότι εγώ είμαι, ξέρω, τώρα είμαι ισχυρός σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι στη φθορά του. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι πώς αισθάνεται εκείνος. Θέλει να βλέπει τους δικούς του, πολιτικούς του, τα φιλαράκια του που βλέπει. Ναι, θέλει και πάνε όλα σχεδόν. Ναι, τα θέλει πολύ. Αφού εγώ, ας πούμε, λέω τώρα σε φίλους να μην πηγαίνουν και πολύ, γιατί μην μαζεύονται και πάρα πολύ. Ναι. Αλλά εκείνος το θέλει. Εκείνος το θέλει. Εμείς τον Σάκη τον έχουμε στο πρόγραμμα. Δηλαδή, ό,τι έχουμε κάνει με τον Σάκη τα λέμε εμείς. Ο Σαββόπουλος λέει το φλασάκι. Εγώ λέω, ας πούμε, πάντοτε και κάνουν τα σάτρες και το Σάκη και τώρα. Ναι. Ναι, και τώρα το ταχώνουμε. Λέω εγώ τον Πανάκη Μανάκη, υπάρχει η παρουσία του Σάκη εμέσως. Εγώ λέω, ας πούμε, τον Πανάκη ευτυχώς που λείπει, το λέω καλύτερα. Λέω τέτοια. Κατάλαβες. Γιατί νομίζω μόνο όταν αφορίζεται ένα πράγμα γίνεται χειρότερο και όταν λες την αλήθεια, τότε αμβλύνεται. Σου λείπει από την παράσταση, τη μουσική παράσταση? Ο Σάκης μου λείπει γενικότερα, βέβαια. Πώς δεν λείπει? Γιατί ήταν και πάρα πολύ καλός ο Σάκης στην παρέα. Και βέβαια και πολύ 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 δεινός αυτοσχεδιαστής. Δηλαδή αν έβγαινε κάτι στη σκηνή έμενε σαν να το είχαμε δουλέψει χρόνια. Ναι, πολύ καλός. Πολύ δυνατή προσωπικότητα. Είναι στην ακτή. Και μάλιστα ελπίζουμε να ξανά είναι. Και αυτό που είπε η κύριε Χαϊκάλη για τον αυτοσχεδιασμό. Και μας είπατε και εσείς στη διάρκεια των γυρισμάτων στο 50-50 τι γινόταν. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα πολύ να ήμουν από μια γωνιά, από μια μεριά και να σας παρακολουθούσα. Υπάρχει κάποιο στιγμιώδη που σας έχει μείνει πιο έντονο από τις άλλες φορές και θα μπορούσατε να το μοιραστείτε με εμάς? Ήταν μια σκηνή όπου υποτίθεται ότι είχαμε αναλάβει το μαγαζί του Βασίλη και πηγαίνει μια παρέα, δεν υπήρχε στο κείμενο αυτό, και ζητάει τσίπουρο. Και όπως φεύγει, λέει ευχαρίστως, όπως φεύγει, γυρίζει η επαγγελέα και λίγο πάγο. Και γυρίζει χωρίς να υπάρχει στο κείμενο και τους πετάει έξω από το μαγαζί. Το αρχίζει, χτυπάει τα τραπέζια, πετάει τα ποτήρια. Εμείς είχαμε κρυφτεί με τον Πέτρο κάτω από τον μπαρ, γιατί δεν το αντέχαμε αυτό να το βλέπουμε. Τα πέταξε όλα και στο τέλος φύγεται, λέει. Το τσίπρο δεν πίνετε με παγό, μάθετε να πίνετε και μετά ελάτε. Και βέβαια, περίμενε ο Βασίλης να βγούμε τουλάχιστον να συνεχίσουν το διάλογο. Δεν είχαμε βγει, μείναμε κάτω κλεισμένοι με τον Πέτρο και γελάγαμε. Δεν μπορούσαμε να το αντέξουμε αυτό. Είχε βγει έξω από τα ρούχα του όμως, το είχε πάρει προσωπικά. Mm-hmm. Ότι το τσίπουρο πρέπει να πίνει, δεν πίνεται με παγό. Και όποιος δεν το ξέρει να το πει, δεν ξέρει να πίνει. Στο διάστημα της συνεργασίας σας δεν είχε κάποια συμπτώματα της ασθένειας ή είχε ξεκινήσει? Η ιστορία είναι λίγο περίεργη.
Με το Σάκη το πρώτο άκουσμα της περιπέτειας υγείας του είχαμε πριν ξεκινήσει το 50-50, το 2004, που είμαστε εμείς, είχε πάθει ένα επεισόδιο. Με την καρδιά του. Με την καρδιά του, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ναι. Και είμαστε στο θέατρο τότε, και είχαμε ανησυχήσει πάρα πολύ τον Πέτρο και κουβεντιάζαμε για το Σάκη, λέμε ρε παιδί μου τι γίνεται κτλ. Και 7-8 μήνες αργότερα βρεθήκαμε στο 50-50. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος πάλευε, ας πούμε, και μας εξηγούσε ότι δεν κόκοψε το τσιγάρο, ότι πρέπει να υπάρχει υγιεινή διατροφή, πρόσεχε τον εαυτό του και σιγά σιγά είχε αρχίσει να φτιάχνει μια εικόνα τελείως διαφορετική από αυτή την οποία γύρισε μετά. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ήταν σαν να άνοιξε την πόρτα, την κερκόπορτα για να φύγει για το μεγάλο ταξίδι. Μάλιστα. Είχε αλλάξει συμπεριφορά. Αυτή η κουβέντα που την είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γιάννης, το ισορροπούσε με τη ζωή, έπαιζε μία από εδώ, μία από εκεί, έπαιζε ένα παιχνίδι. Προκαλούσε τη ζωή, προκαλούσε το θάνατο, προκαλούσε την ίδια τη ζωή. Κάποια στιγμή έχασε τη μάχη, νομίζω ότι την έχασε αστειευόμενος. Έκανα αστεία με τη ζωή την ίδια και το θάνατο και νομίζω ότι εκεί έχασε το παιχνίδι. Να βάλουμε στην κουβέντα μας, να καλωσορίσω τον κύριο Πάρη Κοσμίδη, είναι παθολόγος, ογκολόγος και διευθυντής της δεύτερης ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοσμίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι. Είχατε στα χέρια σας έναν μεγάλο αγωνιστή, πιστεύω. Όντως. Και αν τον ζήσει κανείς σε περιόδους έξω από την καλλιτεχνική του μεγάλη δραστηριότητα, αλλά σε τελείως ανθρώπινες στιγμές, νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανείς περισσότερο. Και είχα αυτή την τύχη πράγματι να ζήσω έναν άνθρωπο ιδιαίτερης αξίας. Εσείς ζήσατε και όλη αυτή την περιπέτεια της υγείας του. Πώς το αντιμετώπιζε? Καταρχήν να πω ότι γνωρίζοντας το Σάκη, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί με χιούμορ. Η συζήτηση μαζί του ήταν πάντα διανθισμένη με κάποιο χιούμορ. Είχε έμφυτο το χιούμορ και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι αυτοί που έχουν χιούμορ, πολύ υψηλής ευθείας. Είχαμε μια επικοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ καλή και είχα έτσι την ευκαιρία να δω έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα από την καλλιτεχνική του αξία είχε και μια μεγάλη έτσι κοινωνική διάσταση στον όλο τρόπο ζωής του. Ήτανε ανθρώπινος πολύ, τρυφερός πολύ, ενδιαφερότανε πάρα πολύ για τα κοινωνικώς δρόμενα στην Ελλάδα, τις δύσκολες περιόδους στις οποίες ζούμε. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν και πολύ γενναίος, πάρα πολύ γενναίος, πολύ αξιοπρεπής. Δεν τον είδα ούτε μία στιγμή να δακρύσει. Σε πολύ δύσκολες στιγμές, σε συνομιλίες μας πολύ προσωπικές, τετατέτ, πραγματικά με έκπληξη. Είχε μια απίστευτη δύναμη να το διαχειριστεί άνθρωπο, όλο αυτό. Ναι. Έβλεπα έναν άνθρωπο μπροστά μου ο οποίος αντιμετώπιζε όλα αυτά τα οποία του έλεγα με απίστευτη γενναιότητα. Λες και ήταν για κάποιον άλλον. Και επειδή γνωρίζουμε, κύριε Κοσμίδη, ότι αυτή η ασθένεια έχει να κάνει και πάρα πολύ με την ψυχολογία, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή, με τη δύναμη, πώς διαχειρίζει όλη την κατάσταση, ίσως αυτό τον κράτησε και περισσότερο στη ζωή, γιατί... Όχι μόνο αυτό. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Όχι μόνο αυτό, αλλά τον κράτησε πολύ καλά στη ζωή. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή η διάγνωση πρώτη ήταν για ένα μήνα, τουλάχιστον αυτό είπαν συνεργάτες του στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ένα μήνα ζωής και όμως το πάλεψε. Είχε δυστυχώς μία από τις μορφές του καρκίνου από τις πιο επιθετικές. Και όντως, παρά το γεγονός αυτό, τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο να ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά να ζήσει και πάρα πολύ καλά. Είχε τις δυσκολίες του. Είχε τις αδυναμίες του. Αλλά πράγματι πάντα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια πολύ δύσκολη στιγμή και για μένα και τώρα έτσι με συγκίνηση. Όταν κατάλαβα ότι είχε πια αδυνατήσει αρκετά και έπρεπε να του ανακοινώσω ότι πρέπει να σταματήσει να παίζει στο θέατρο. Έπεσε, ξέρετε, την πορεία του την τελευταία στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα και έτσι απομονωθήκαμε λιγάκι και έπρεπε να του ζητήσω να σταματήσει. Του το είπα με ένα ωραίο τρόπο, με κοιτούσε, δεν έκλαψε, μου λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό, μου είναι αδύνατον.
Τον παρακάλεσα. Του είπα ότι δεν πρέπει να εκτεθείς. Πρέπει μαζί να προχωρήσουμε, να δυναμώσεις και μετά πάλι. Με κοίταξε, δεν είπε τίποτα. Μου λέει, πες μου εσύ τι πρέπει να κάνω. Λέω, δεν θέλω, ήταν η Πέμπτη. Δεν θέλω αυτό το Παρασκευοσάββατο να πας, παρακαλώ, θα κάτσουμε μαζί. Με κοίταξε, ένα μικρό πικρό χαμόγελο, φιληθήκαμε και φύγαμε. Ήταν μια στιγμή πολύ 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 δυνατή. Εξαιρετικά. Ας είναι καλά και μου πει. Κύριε Κοσμίδη, για να λυγίζετε ακόμα κι εσείς που τα μάτια σας έχουν δει τόσα πολλά, αυτό μας κάνει να καταλαβαίνουμε περισσότερα. Έτσι για τη σπουδαιότητα, είναι. Για τη σπουδαιότητα ένας, αυτού του ανθρώπου. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, μέχρι χτες το βράδυ ήμασταν μαζί. Ας είναι καλά και που πήγε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο και να σας στεναχωρώ και να σας φέρνω έτσι και εικόνες πολύ σκληρές για σας, γιατί δεν είναι όμορφο. Ξέρω ειδικά δε για σας και προσωπικά, αλλά για τους γιατρούς που δίνουν αυτό τον αγώνα, που δίνουν αυτή τη μάχη μαζί με τους ασθενείς, το πόσο δένεστε μαζί τους. Να είστε καλά. Το ξέρω. Να είστε καλά. Το έχουμε ζήσει και με άλλον φίλο στο παρελθόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας, καλή συνέχεια. Κύριε Χαϊκάλη. Ναι. Ο λόγος για σε εσάς. Ακούσαμε και τον κύριο Κοσμίδη, τον γιατρό του. Νομίζω ότι ήταν ο άνθρωπος που μας έφερε έτσι αυτό που είπε και όλος για το πώς του ανακοίνωσε ότι πρέπει να σταματήσει να εργάζεται, γιατί δεν είχε πια δυνάμεις. Το βλέπανε και οι συνεργάτες του ότι δεν είχε δυνάμεις. Αλλά έπρεπε να σταματήσει και πόσο δύσκολη στιγμή ήταν, φαντάζομαι, για το Σάκη Μπουλά. Είναι δύσκολο, ναι. Γιατί πάλευε μέχρι το τέλος. Ήθελε, το αγαπούσε αυτό το οποίο έκανε. Δεν ήταν ρήψασπης σε τίποτα. Ναι. Πάλευε ίσως, μέχρι ίσως ξέρετε, αυτή η κουβέντα, και αυτή ήταν και η δυσκολία του κύριου Κοσμίδη να το μεταφέρει, ίσως ήταν αυτή η κουβέντα που τον έφερε πια όχι αντιμέτωπο με το τέλος, γιατί αυτό το ήξερε, αλλά το πόσο κοντά μπορεί να είναι σε αυτό. Και εκεί είναι όλη η δύναμη και το σθένος ενός ανθρώπου να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το τελευταίο κομμάτι της ζωής με τόση αξιοπρέπεια. Έπαιζε με τη ζωή και το θάνατο ο Σάκης. Έπαιζε, αστειευότανε. Αστειευότανε, έκανε αστεία. Και απλώς στο τέλος, με αστείο τρόπο και με επιμονή, προσπάθησε να διατηρήσει την υπεροχή του απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, ο θάνατος είναι κάτι το οποίο είναι ένα ανίκητο πράγμα. Βέβαια. Δυστυχώς όλοι εκεί ποτασσόμαστε. Και αναπόφευκτο. Η μάχη αναδεικνύει και το μεγαλείο του αντιπάλου. Και νομίζω ότι αυτό το μεγαλείο ο Σάκης. Τουλάχιστον να κρατήσουμε μέσα από αυτή την ιστορία. Και αυτό το κομμάτι του Σάκη. Νανά μου, πόσο αγωνιστής ήταν και να κρατήσουμε αυτό, τη δύναμη που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος. Είπε κάτι ο κύριος Κοσμίδης, ο οποίος υπήρξε συγκλονιστικός. Είπε ότι ενώ του είχε δοθεί ένας μήνας, έζησε καλά 10 χρόνια. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουν ίσως αυτοί που μας βλέπουν και πάσχουν είναι ότι η δύναμη της σκέψης είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει σε όλους μας. Και αυτό το μήνυμα μας δίνει ο Σάκης σήμερα. Και τη θέληση που είχε για τη ζωή. Καταλαβαίνω πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που εκτιθέμεθα και αναφέρομαι στη φίλη μου τη Χριστίνα, έχουμε νιώσει την απόγνωση της απώλειας. Και επειδή ο κόσμος που μας βλέπει νομίζει ότι πάρα πολλές φορές υπάρχει αυτή η ματωδοξία του φαίνεστε σε μας, είναι πάρα πολύ σκληρό να έρχεται η στιγμή που να πρέπει να ταξιδέψεις κάποιον. Κύριε Χαϊκάλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα και πολύ. Όταν έχεις τέτοιες στιγμές και αναμνήσεις από αυτούς τους ανθρώπους και να έχεις
τη διαδικασία να τους βλέπεις στην τηλεόραση, να θυμούνται οι σκηνές για να μην τους ξεχνάς, να τις βλέπεις συνέχεια, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους αισθάνεσαι γύρω σου και να αισθάνεσαι ότι μία τριάδα έσπασε και χάθηκε συνέχεια, χάνεται συνέχεια, χάνεται κάτι που είχαμε όραμα να συνεχίσουμε να κάνουμε, να διαφορετικά. Είναι πικρό, είναι σκληρό, είναι... θέλει πολύ δύναμη, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Κύριε Χαϊκάλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στις διαφημίσεις. Στο μυαλό σου χιόνι, που τη σκέψη σου παγώνει. Ολοκληρώνοντας, έτσι, βάζοντας μάνο μια ανωτελεία στο θέμα του Σάκη Πουλά, απλώς να διαβάσω μια ανακοίνωση από την σκηνή Ακτή Πειραιός. Η μουσική σκηνή έστειλε μια λυτή ανακοίνωση. Ο Σάκης μας έφυγε σήμερα το πρωί, αλλά θα είναι πάντα μαζί μας οι φίλοι και οι συνεργάτες από την Ακτή Πειραιός. Σήμερα θα παραμείνει κλειστή. Δεν θα εργαστεί, να το πούμε και αυτό για το τυπικό που λένε, και να συνεχίσουμε. Νανά μου. Μάλιστα. Να έρθουμε. Να πάμε σε άλλα θέματα τώρα και να περάσουμε σε ένα κείμενο που έγραψες χτες, αν δεν κάνω λάθος, και αφορά στην Ζέτα Μακρυπούλια. Την Ζέτα, για την οποία γίνει πολλή συζήτηση τελευταία, με αφορμή δηλώσεις της, μάλλον απαντήσεις της, σε ερώτηση αν πρόκειται να κάνει το πρωινό πρόγραμμα του Μέγκα τον επόμενο χρόνο. Σωστά. Μία στιγμή που βρίσκεται πρόγραμμα στον αέρα και με μία καλή πορεία, θα έλεγε κανείς. Σωστότατα. Έτσι. Να δούμε ακριβώς τι έγραψες, να δούμε ένα μέρος, έτσι, ένα μικρό απόσπασμα και μετά να το συζητήσουμε. Πολλές φορές έχω σοκαριστεί με τις άκομψες, ομές, αντιαισθητικές για τα δικά μου γούστα, δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα και της παρέιτσας που έχει στο πρωινό του Αντένα. Μετά τις αθώες δηλώσεις της Ζέτας Μακρυπούλια, ηθοποιού παρουσιάστριας αραβωνιαστικιάς του Μιχάλη, τηλεπερσόνας, θα υπερασπιστώ τη θέση του Λιάγκα. Θέση και άποψη που την εξέφρασε με θυμό που προέκυψε από τις ζετιακές δηλώσεις. Κατανοώ ότι η Ζέτα Μακρυπούλια μπορεί να διακατέχεται από σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας. Γιατί, κουκλάρα μου, δεν σκέφτεσαι τα παιδιά που δουλεύουν για 600 ευρώ το μήνα? Γιατί αγνοείς ότι τέτοιες δηλώσεις παίζουν με την προσδοκία πολλών να εξασφαλίσουν όχι το γκλίτερ που θα βάλουν ανάμεσα στην Μπλεφαρίδα και το αυτί, αλλά το φαγητό της εβδομάδας? Το κάθε κανάλι φυσικά και έχει το δικαίωμα να πιάνει τη φυσούνα και να καθαρίζει την όποια ομάδα. Ακόμα και αν μια παρέα έχει προσφέρει νούμερα υψηλής τηλεθέασης, η ιστορία της τηλεόρασης έχει δείξει ότι στις παλιότερες όλες των υπευθύνων, ακόμη και τα νούμερα, όταν θέλουν να αποκεφαλίσουν ανθρώπους, το κάνουν και χωρίς αναισθητικό. Αυτά που με τόσο αθωότητα ξεστόμησες δεν αφορούσαν μόνο τους παρουσιαστές των καναλιών, αφορούσαν και τις ομάδες και οι ομάδες για τα κανάλια. Τα κανάλια και οι επιχειρήσεις καλά κάνουν γιατί δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, αλλά κοριτσάκι μου, εσύ δεν είσαι πολυεθνική εταιρεία. Νομίζω ότι είσαι ακόμη μια γυναίκα, παύλα άνθρωπος, που δεν μπορεί, όσο τοξινωμένη να είσαι από τους κόλακες αυλικούς σου, όσο και να έχεις παρασυρθεί από την αναγνωρισιμότητα που αποκαθιλώνει το συναίσθημα, σκέψου πριν μιλήσεις την επόμενη φορά. Πολύ σκληρή ήσασταν. Νομίζω είμαι στη διάθεση του κοινού να με κρίνει και μπορεί να το χαρακτηρίζετε όπως θέλετε, αλλά νομίζω ότι όσο ξέρω τον εαυτό μου και γνωρίζω τον κόσμο της τηλεόρασης, συγκρατήθηκα και δεν έγραψα ένα κείμενο παρορμητικά που ήθελα μέρες να γράψω. Το κράτησα 24 ώρα μέχρι να ακουμπήσω τα χέρια μου στο πληκτρολόγιο. Εικάζω ότι θα ήταν πολύ πιο αυστηρό αν το έγραφες παρορμητικά. Θύμωσα πάρα πολύ και ξέρεις πάρα πολύ καλά, Χριστίνα, ότι τα τρία τελευταία χρόνια που συνεχίζω να γράφω για την τηλεόραση, δεν γράφω ποτέ φήμες και παραφιλολογίες για το ποιοι κόβονται και ποιοι μένουν. Το θεωρώ χυδαίο.
Θεωρώ λοιπόν τουλάχιστον ακατέργαστο από μια γυναίκα όμορφη που αυτά τα οποία δήλωσε τα είδα εξαιρετικά αντιαισθητικά και ακατέργαστα. Όταν οι εκπομπές και οι άνθρωποι είναι στον αέρα, όταν οι τεχνικοί και οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν από πίσω παλεύουν να πάνε από τον Πειραιά στο Πικέρμι, ας πούμε, με τρία λεωφορεία, με τρεις συγκοινωνίες, όταν δεν έχουν να πληρώσουν το νίκη, όταν έχουμε ζήσει ανθρώπους οι οποίοι καρκινοπαθείς όντας προσπαθούν να βγάλουν εις πέρας εκπομπές, να βγαίνει η κυρία Μακρυπούλια, η οποία έχει, δόξα τω Θεώ καλά να είναι το κορίτσι, 4 δουλειές, είναι πολύ καλά στην προσωπική της ζωή και να κάνει να προφητεύει το μέλλον ανθρώπων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτοί που το κάνουν τόσο ακατέργαστα πρέπει να τιμωρηθούν, και όταν λέω τιμωρηθούν εννοώ από το κοινό, γιατί το κοινό είναι οι πελάτες τους. Είναι πολύ όμορφη κοπέλα, μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, δεν είμαι ηθοποιός για να κρίνω, αλλά όταν εκπομπές και άνθρωποι βρίσκονται στον αέρα, έλεος παιδιά. Έχω ακούσει του κόσμου τις παραφιλολογίες για εκπομπές που επρόκειτο να κοπούν. Επειδή εγώ είμαι στα πλατό 22 χρόνια, τον τεχνικό, τον κάμεραμαν και τον δημοσιογράφο, ποιος τον σκέφτεται με όλες αυτές τις μπουρδολογίες που υπάρχουν? Τα κανάλια δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και δεν πρέπει να είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Και όλοι που δουλεύουμε σε αυτό το αδυσόπιτο μέσο, είμαστε άγριο. Νούμερα. Το άγριο μέσο. Το άγριο μέσο, είμαστε νούμερα, Χριστίνα μου. Ναι. Και οφείλουν να μας βλέπουν ως νούμερα για να επιβιώσουν. Αλλά το να βγαίνουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει και έχει προσπαθήσει ένας διευθυντής φωτογραφίας να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό, όταν ένας κάμεραμαν και ένας floor manager τρέχει για να μπορέσει να του δώσει το νερό του ή τη βεντάλια του, δεν επιτρέπεται να τα λες αυτά, κούκλα μου, όταν οι εκπομπές είναι στον αέρα. Εγώ που γράφω και κατακρίνω για αυτά τα οποία ακούγονται από τους ανθρώπους που ακούγονται από τις πρωινές εκπομπές, δεν παίζεις με το ψωμί των ανθρώπων. Γιατί όταν θα φύγει η ομάδα του όποιου κακού ή καλού Λιάγκα, οι άνθρωποι που έχει ο Λιάγκας θα φύγουν και εκείνοι. Γιατί θα θέλουν οι άνθρωποι του καναλιού να είσαι εσύ βασίλισσα. Άρα γιατί να την πληρώσουνε τόσα γυναικόπαιδα πια? Αρκετό αίμα έχουμε δει στο χώρο μας. Και τεχνικών και δημοσιογράφων και σε άλλους τομείς. Έλεος, Χριστινάκη. Έλεος δηλαδή, κούκλα μου. Και ότι ανθρώπων που έχουν πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, γιατί ξέρουμε, Νανά μου, τόσα χρόνια που είμαστε στο χώρο, ξέρουμε ποιοι δουλεύουν και ποιοι δεν δουλεύουν. Φυσικά. Ξέρουμε για ανθρώπους που πηγαίνουν μία ώρα πριν, δεν μιλάω συγκεκριμένα για τη ΖΕΤ, αλλά ξέρω ανθρώπους παρουσιαστές που πηγαίνουν, παρουσιαστές, όχι δημοσιογράφους, γιατί είναι πολύ της μόδας να είσαι παρουσιαστής, έτσι, που πηγαίνουν μία ώρα πριν και έχουν τα τζακούζια τους και τα αυτά τους και τα εκείνα τους και τους στέλνεις. Έχω στείλει με φάξ παρουσιαστή εγώ σκαλέτα εκπομπής για να μην κουραστεί και έρθει 2 ώρες νωρίτερα. Όλα αυτά επειδή, τα ξέρουμε. Επειδή λοιπόν το έχουμε υπηρετήσει αυτό το μέσο, το αδυσόπιτο, 22 χρόνια μαζί πάμε, νομίζω, Χριστίνα, και εσύ είσαι νεότερη βέβαια πολύ από μένα, αλλά έχουμε συμπλέψει. Λοιπόν, δεν μπορώ άλλο πια. Έχω θυμώσει πάρα πολύ με όλη αυτή την απαξίωση, η οποία τόσο εύκολα βγαίνει από χείλια τα οποία έχουν γκλίτερ και έχουν χρυσόσκονη στα βλέφαρα. Για όνομα του Θεού, παιδιά, σεβαστείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο μακιγιάζ, οι οποίοι δουλεύουν και είναι οι άνθρωποι που βγάζουν φωτοτυπίες, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν σωστά την μπούκλα και να βάζουν τον γκλιτεράκι, ας πούμε, για όνομα του Θεού. Άλλο η διοίκηση του καναλιού και άλλο οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ένα κανάλι. Πάντως το να αλλάζει ένας παρουσιαστής δεν σημαίνει ότι αλλάζει και ο flow manager ή η δημοσιογραφική ομάδα ή η μακιγιέζ ή ο κομμωτής. Είσαι νέα, κούκλα μου, στη δουλειά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Και εύχομαι να έχεις αυτή την εικόνα. Χρόνια. Όμως είσαι νέα. Ναι. Όμως όταν εγώ ήμουν στην τελευταία φάση που ήμουν εγώ στον Αντένα, γιατί στον Αντένα με αξίωσε το σύμπαν να κάνω το πρώτο δελτίο ειδήσεων και να φύγω όταν έκανε ο Καραμέρος και ο Χαριτάτος την εκπομπή. Ξέρεις τι περνούσαν οι κοπέλες στο μακιγιάζ? Ξέρεις πόσες φορές τα ζόντουσαν στην Παναγιά να μην κοπεί η εκπομπή και φύγουν, γιατί και αυτές ήταν με μπλοκάκι? Δεν διαφωνώ καθόλου λοιπόν, σε αυτό που λέτε. Αυτές οι μικρές ανθρώπινες τραγωδίες των ανθρώπων πρέπει. Σας συγγνώμη για το θυμό μου, γιατί είστε νεότεροι συνάδελφος, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βάλει πλάτες και έχουν πεταχτεί όπως η τρίχα από το τυρί από τα κανάλια τα οποία υπηρέτησαν. Και είμαι σε ένα κανάλι το οποίο με τη μάνα με φιλοξενεί, όπου το 1998 πεταχτήκαμε άνθρωποι στον δρόμο όταν ο ιδιοκτήτης αυτού του καναλιού έφυγε.
Και τότε, τότε εμείς απλά που δουλεύαμε εδώ στο Sky και είναι άνθρωποι που με βλέπουν αυτή τη στιγμή, υπήρξαμε νούμερα για την επόμενη διοίκηση. Και ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι ένας άνθρωπος που βγήκαν κάποιοι άνθρωποι και είναι άνεργοι τώρα και έκλεισε ξάφνου μια εταιρεία. Δεν άρα και εκείνος έχει βρεθεί. Ναι, το πάω λίγο πιο γενικά, να μην πω σύνδικες λεπτομέρειες. Δεν κατάλαβα τη σύνδεση. Με τη σύνδεση ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος, αυτό που του συμβαίνει τώρα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, είναι κάτι το οποίο έχει κάνει και εκείνος σε κάποιους άλλους. Και τι είπα, να πρέπει να βάλουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πούμε ότι επειδή λοιπόν ο όμιλος του Κωστόπουλου έκλεισε να αποκεφαλιστεί και να αποκεφαλιστεί και όχι, η ομάδα όχι. του Κωστόπουλου δεν και είμαι. Ο Κωστόπουλος μαζί, εγώ ακούστε να δείτε, κρίνω την τηλεοπτική, το τηλεοπτικό προϊόν των ανθρώπων, δεν κατακρεουργώ την ψυχή των ανθρώπων. Και αυτό μέχρι τώρα κοιτάζω να το τηρώ, διότι με έχουν πετάξει αλεμονόκουπα. Αν κούκλα μου δεν έχεις νιώσει το να σε πετάνε μέσα σε μία νύχτα, ενώ πριν σου ζήταγα να βάλεις πλάτη στο σταθμό και να δουλέψεις για το σταθμό, και μιλάω από ένα βήμα το οποίο με τιμά, γιατί εδώ πέρα εμένα είναι η μισή μου οικογένεια στο Sky. Εσύ ήρθες τώρα. Ναι, και επειδή έρχεσαι τώρα και πρέπει ναι. και εσείς οι νεότεροι, γιατί εγώ θέλω πολύ να πάρετε τις δουλειές ανθρώπων που προσπάθησαν για να τη δώσουν σε εσάς, αλλά να ξέρετε πόσο πολύ δύσκολο είναι αυτό το αδυσόπιτο μέσο που λέγεται γυαλί. Πολύ άγριο. Φυσικά, πολύ, και νομίζω... πολύ άγριο. Λοιπόν, Έλενα. Ελενάκη, έχουμε την Έλενα Πολυκάρπου στις επάλξεις, στον αγώνα. Καλό μεσημέρι. Το Ελενάκη, λοιπόν... Και συμφωνώ και απόλυτα με την Ανά, ναι. Ναι, εντάξει, τώρα εμείς είμαστε και πολύ πρόσφατοι, Ανά Παλετσάκη, όπως γνωρίζεις. Περάσαμε πολύ πρόσφατα από μια περιπέτεια, οπότε... Το ξέρω πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά και γι' αυτό θυμώνω και πάρα πολύ. Και δηλαδή το ξέρετε, γιατί και η Έλενα έχουμε βρεθεί στο Άλτερ όταν έκλεινε και έχουμε περάσει την τραγωδία. Εσείς έχετε περάσει πολύ χειρότερα, δεν το συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό ψήλο στον κόρφο σας, Χριστίνα μου. Ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Και γι' αυτό συγγνώμη που θα σου το πω, όταν έκλεινε ο Sky το 1998, συνάδελφοι ήταν απ' έξω με τις κάμερες που περίμεναν να καταγράψουν το ρόγχο του Sky που έκλεινε. Άνθρωποι ήμασταν μέσα, δεν ήμασταν μηχανές. Παρακαλώ, και τα έχουμε ζήσει και στο τέμπο αυτά, ή συνηθίζεται, πάση περιπτώσει. Δυστυχώς. Λοιπόν, Έλενα, πριν από λίγο λοιπόν, συνάντησε την Σάσα Σταμάτη και σου απάντησε στην σκληρή κριτική απάντησε. Που δέχθηκε από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Και όχι μόνο, θα έλεγα ότι είχαμε ομοβροντία σκληρών κριτικών εναντίον της Σάσα Σταμάτη, με αφορμή βεβαίως τον χαρακτηρισμό γουρούνα στην Ευγενία Μανολίδου, για την εικόνα της Ευγενίας Μανολίδου. Και μου απάντησε παλικαρίσια, θα μπορούσα να πω, Χριστίνα, αλλά καλύτερα να το δούμε, γιατί ωραία, να το δούμε. Πολλά. Να το είναι δούμε. Ποταμός. Να το δούμε. Θέλω να μου πεις, τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι γίνει. Στα social media έχει γίνει χαμός. Γράφουνε για σένα ότι είσαι αμετροεπής, ότι είσαι αγενής, ότι δεν σκέφτεσαι τι λες. Σε κράζουν. Έχουν άδικο. Για ποιο λόγο. Για αυτό που είπες για την κυρία Μανολίδου, για τα κιλά, για τη γουρούνα που την αποκάλεσες, τέλος πάντων όπως την αποκάλεσες. Μετανιώνεις, Σάσα. Νομίζω ότι έχουν δίκιο αυτή τη φορά. Έκανα φάουλ. Μεγάλο φάουλ. Και καλά κάνουν και κράζουν, γιατί χρειάζεται. Δεν μου τα χείλη σου, πρέπει να σου πω. Όχι, δεν μου τα χείλη μου, απλά νομίζω ότι το κάνει λάθος. Και όταν κάνω λάθος, θέλω να το λέω. Και οφείλω να της πω συγγνώμη. Και σε εκείνη και στη Φέκη το Γιώργο και σε όλες τις έγκυες γυναίκες, γιατί σε έχω στεναχωρήσει, νομίζω. Χωρίς άθελά μου. Ούτε ήθελα να την πληγώσω, ούτε ήθελα να προσβάλλω, ούτε να θίξω. Έφυγε η ρουκέτα. Όταν είσαι αυθόρμητος και λες αυτό που πιστεύεις χωρίς να το φλιτάρεις, γιατί εγώ έτσι είμαι, φεύγουν ρουκέτες. Χοντρές. Και τώρα έφυγε χοντρό πράγμα. Πολλοί είπανε ότι δεν σε κρατάει πίσω η Φέη και ο Γιώργος. Ας πούμε, ο Νίκος ο Μουτινάς είπε ότι φταίει και ο Γιώργος και η Φέη. Είναι η μόνη που δεν φταίνε, νομίζω. Δεν μπορώ να είμαι στη γλώσσα μου η Φέη και ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι θα πετάξω εγώ. Ίσα-ίσα που η Φέη πήγε να το μαζέψει. Αλλά όταν έχει φύγει η λέξη, είναι αργά μετά. Τι να μαζέψεις. Τι είπε στη Φέη και τον Γιώργο. Αμέσως είπα ότι έκανα λάθος. Στο διάλειμμα. Έγινε λάθος. Έγινε πατάτα. Τι να μου πούνε ψέματα, ότι δεν έγινε λάθος. Και ότι είναι τρελή που κράζουν. Θέλω να είμαι δίκαιη. Όταν κάνεις πατάτα, όπως είπες και εσύ... Μεγάλη. Στην προκειμένη περίπτωση, μεγάλη. Εγώ έτσι μιλάω γενικά έτσι, δεν είναι ότι... Συγγνώμη που μιλάω έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα σου. Μιλάς έτσι, έχεις τράσος. Ξέρεις εσύ πώς ναι, μιλάς. Τόσο... Όχι, έτσι μιλάς, έτσι μιλάς. Από εδώ και πέρα θα σκέφτεσαι λίγο παραπάνω τι θα πεις. Τι να σου πω τώρα. Ό,τι και να σου πω, θα σου πω ψέματα.
Είδαμε και κριτικές που μιλήσανε ότι δεν θα έπρεπε, ότι δεν είσαι συνάδελφος, ότι δεν είσαι δημοσιογράφος. Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος δεν σε συμπεριλαμβάνει ως συνάδελφο δημοσιογράφο. Σε πίκρανε αυτό, σε πίκρανε που είπε, ας πούμε, καθόλου. Ότι θα έπρεπε. Κάποιοι που κράξανε έκαναν πάρα πολύ καλά. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας έχει τα δικά του. Δεν με ξέρουν προσωπικά. Εσύ με ξέρεις. Με θεωρείς συνάδελφο. Ναι. Οπότε εντάξει. Άμα δεν με ξέρει ο άλλος. Αν δεις την Ευγελία Μανολίδου από κοντά, θα της πεις συγγνώμη. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα, ούτε κάνω λάθος. Γιατί δεν πω συγγνώμη. Είναι κακό. Η Φέη εκείνη την ώρα πρέπει να σου ομολογήσω ότι θύμωσε. Η Φέη στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί και η Φέη και ο Γιώργος έχουν μία ευαισθησία με το συγκεκριμένο θέμα. Και μου το έχει πει η Φέη γενικά κατά καιρούς. Ότι η Σάσα μου. Ήταν η κακιά στιγμή. Και πρέπει να έκανα μακακία. Τέλος. Πρέπει να σου πω ότι εχθές άκουσα τον Γιώργο στο ραδιόφωνο που έλεγε ότι ήταν αγενής. Δηλαδή. Στεναχωρέθηκε όλο. Καλά έκανε και το είπε. Και δεν ευρίασαν. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό κάποιος να τον απογοητεύσεις και να τον στεναχωρήσεις. Γιατί πλέον τους θεωρώ πολύ δικούς μου ανθρώπους. Είμαστε οικογένεια. Και στεναχωρήθηκαν. Δηλαδή δεν με έβρισαν, δεν μου φώναξαν. Τους βλέπω ότι απογοητεύτηκαν. Πολλοί συνάδελφοι, ξέρεις τι είπαν, ότι μοιάζει το περιστατικό λίγο με το Σπύρο Χαριτάτο που είχε πει τότε για τη Φέη κάτι που δεν έπρεπε. Είναι το ίδιο. Δεν ξέρω τι είχε πει ο Σπύρος, Δεν θυμάμαι καν. Είχε αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της Φέης ότι τέλος πάντων ίσως να τη χρησιμοποίησαν. Μπορεί να το θυμάμαι κι εγώ και λίγο λάθος, αλλά θεωρώ ότι αυτό. Μα εδώ νομίζω ότι δεν χρησιμοποίησα κάτι. Είναι άλλη περίπτωση. Όπως και να έχει, και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι ωραίο να κάνουμε ούτε πλάκα ούτε αυτό. Είναι λάθος. Τι να λέμε τώρα. Τι να μαζέψω, τα συμμαζευτά. Αφού είναι λάθος. Τι να σου πω, Έλενα, ότι έχω δίκιο. Αφού δεν έχω. Με το ζόρι. Πολλοί είπαν ότι δεν πήγες και γι' αυτό στα γενέθλια του Θέμη Γιοργαντά που έγιναν εχθές. Όχι, γιατί χθες είναι Πέμπτη, κλαίμε δύο φίλες στην εφημερίδα. Δεν φοβάσαι. Τι να φοβηθώ, σκότωσα κανέναν. Όχι. Έκανα καμία ληστεία. Όχι. Τότε, γιατί. Θα σε ευχαριστώ. Θα μου πέσουν τα μούτρα λίγο και θα σου συγγνώμη. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Αφοπλιστικά ειλικρινής θα έλεγα. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Καντζιώτη, τον τεχνικό μας που με βοήθησε πάρα πολύ για να φτάσουμε να έχουμε αυτή τη δήλωση. Ναι, είναι παλικάρι Σάσα, έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά, θεωρώ. Ήτανε πολύ μεγάλο το λάθος. Μα το παραδέχτηκε, αλλά δεν έκανε. Δεν, ναι. δεν είπε κάτι, ναι, για να το μαζέψει, να το δικαιολογήσει. Είπε τουλάχιστον τέσσερις φορές, πέντε, ήμουνα λάθος, έκανα φάουλ. Δεν ήταν σωστό, αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Να, επειδή ξέρω ότι και εσύ και έχεις. Και πάνω απ' όλα, αισθάνθηκε πολύ άσχημα, ναι, ότι έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τη Φέη και τον Γιώργο. Έτσι, πάνω που την έχουν στηρίξει και την έχουν από κοντά πολύ. Λοιπόν, Νανά μου, ο λόγος Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όταν δεν υπάρχει προπονητής να βάζει κόφτη από την αρχή, το ένα τόπιμα διαδέχεται το άλλο. Ήταν επόμενο η Σάσα να φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί είχαν προηγηθεί πολλά, τα οποία κάποιος δεν τις τα είχε σταματήσει. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Νανά μου, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω το εξής να σε ρωτήσω, γιατί είναι και υποχρεωσή μου να το κάνω αυτό βασικά. Θέλω μία κουβέντα για τα όσα ακούστηκαν χθες για τον Άλεξ Κρητικό, τον οποίον φιλοξενήσαμε. Τον Άλεξ τον γνωρίσαμε μέσα από τις σχέσεις σας. Υπήρξε ένα πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο χθες, τον φιλοξενήσαμε χθες στην εκπομπή. Αν έχεις κάποιο σχόλιο, θα ήθελα να το ακούσω. Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Άννα Φόνσου και κάνοντας το σπίτι του ηθοποιού μας έβαλε τα γυαλιά, διότι εμείς με την ανεργία που μας στήζει τον κλάδο δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε το σπίτι του τεχνικού και του δημοσιογράφου, όπως δεν υπάρχει το σπίτι του γιατρού, το σπίτι του μηχανικού. Ξέρω ότι τα προβλήματα που έχουν οι ηθοποιοί, όμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Που δεν έχουμε φροντίσει εμείς για τον κλάδο μας, ούτε τεχνική για το δικό τους. Άρα το σημαντικότερο μήνυμα για μένα που προκύπτει είναι ότι πρέπει και εμείς να φροντίσουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για τους ανθρώπους του κλάδου που κοιμούνται στα αυτοκίνητα, που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και το νερό και που έχουν πεταχτεί κυριολεκτικά στον δρόμο εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης που χτυπάει όλους μας.
Νανά μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να σου ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν λίγο δύσκολη η εκπομπή σήμερα. Οφείλω να το ομολογήσω. Δύσκολη, από τις δύσκολες εκπομπές. Να σας ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ και την Έλενα που δεν είναι. Την έχασα την Έλενα, δεν πειράζει, θα της τα πω από κοντά. Νανά μου, σε ευχαριστώ και εσάς. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.